Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Στην απόψινή μας εκπομπή θα ακούσουμε σε επανάληψη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας το Χριστουγεννιάτικο όνειρο του Κάρολου Ντίκενς σε θεατρική και ραδιοφωνική προσαρμογή Χρήστου Δοξαρά. Η ηχογράφηση έγινε το 1977 για την εκπομπή «Το θέατρο». Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, χρόνια πολλά. Χριστουγεννιάτικο όνειρο. Θεατρική και ραδιοφωνική διασκευή πάνω σε ένα δίηγημα του Κάρολου Ντίκενς από τον Χρήστο Δοξαρά. Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί με τη σειρά που ακούγονται. Γιώργος Μετσόλης, αφηγητής. Θεόδωρος Δημήτριεφ, πρώτος γείτονας. Πάνος Βέλιας, δεύτερος γείτονας. Γιάννης Αργύρης, Μακ Ντακ Πάουελ. Χρήστος Δοξαράς, Ισίδωρος Ντρέικ. Μαρία Φωκά, Μάρτζορι Σμιθ. Νίκος Βανδόρος, Μακ Κίγκαν. Νικηφόρος Νανέρης, Τόμ. Βασίλης Μιτσάκης, Το Φάντασμα. Αθηνόδωρος Προύσαλης, Μακ Λέιν. Αντιγόνη Γλυκοφρίδη, Τζούλια. Χλόι Λιάσκου, Έλμα. Ηλιάς Λαμπρίδου, Έλεν. Εύα Κοταμανίδου, Άννα. Δώρα Φίτιζα, Καρολίνα. Γιάννης Καλαντζόπουλος, Τζιμ. Τάκης Παναγόπουλος, Τζο. Μουσική επιμέλεια, Λίτσας Παρισάκη. Επιμέλεια ήχων, Δανάης Ευαγγελίου. Τεχνική επιμέλεια, Γρηγόρη Γίγα. Ραδιοσκηνοθεσία, Λάμπρου Κωστόπουλου. Τα Χριστούγεννα του 1870 έμειναν στην ιστορία της μικρής μας πόλης σαν τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων χρόνων. Το χιόνι εκείνο το χειμώνα είχε αρχίσει να πέφτει από πολύ νωρίς, από όταν οι κάτοικοι θα έπρεπε απόνα να χαίρονται τις τελευταίες καλοκαιριάτικες μέρες. Γι' αυτό και οι πιο παλιοί, σκυμμένοι στα αναμένα τζάκια τους και συνταυλίζοντας με τις μακριές μασιές στη φωτιά, έλεγαν με έναν αόριστο φόβο πως όσο κι αν προσπαθούσαν, δεν μπορούσαν να θυμηθούν αν είχαν περάσει κι άλλοτε τόσο κρύο χειμώνα. Ωστόσο, η παραμονή των Χριστουγέννων είναι πάντα μέρα αγάπης, γιορτής και χαράς. Γι' αυτό και οι κάτοικοι της μικρής μας πόλης ξεκίθηκαν από πολύ πρωί στους δρόμους, αδιαφορώντας για το κρύο και το χιόνι που εκείνη την ημέρα έπεφτε πιο πυκνό και πιο καθαρό, λες κι ήθελε κι αυτό να γιορτάσει μαζί τους την καλύτερη μέρα του χρόνου. Τα παιδιά, όλα τα παιδιά, τυλιγμένα στις ζεστές μάλινες φορεσιές τους, με δακρυσμένα μάτια και με βρεγμένες κόκκινες μυτούλες από το τσουχτερό κρύο, άρχισαν πρωτού καλά καλαχαράξει να τρέχουν, να πετούν λες από σπίτι σε σπίτι, παίζοντας τα παγωμένα τους χεράκια, τα καλογιαλισμένα τρίγωνα, και αχνίζοντας με τις ζεστές φωνούλες τους το κατόφλι κάθε νοικοκύρη. Κι όμως αυτή τη μέρα στη μικρή μας πόλη είναι και κάποιος Μακ Ντακ Πάουελ τον λένε, που δεν ζει τη γιορτή, δεν γεύεται την αγάπη, δεν νιώθει τη χαρά και την παγωνιά της ψυχής του δεν μπόρεσε να ζεστάνει ούτε η θαλπορή μιας τέτοιας μέρας. Κλεισμένος σε σφιγμένη γροθιά στον εαυτό του, ψάχνει με γερακή σκιωμάτη γύρω του να βρει τρόπο να αρπάξει αν ήταν δυνατόν όλη την πόλη. Αμαρτωλά τσιγκούνης έζησε μια ολόκληρη ζωή στη μικρή μας πόλη, ροκανίζοντας την ελπίδα, ρουφώντας τη χαρά και σβήνοντας το χαμόγελο όποιου λάχαινε να πέσει στα νύχια του. Σκληρός σαν ατσάλι, δεν λύγησε ποτέ μπροστά στον ανθρώπινο πόνο. Κρύο σαν τα φόπετρα, δεν ζέστανε ποτέ ούτε με ένα του λόγο μια πληγωμένη παιδική ψυχούλα. Τα φτενά του χείλη, δύο μελανιές γραμμές κάτω από την αετήσια μύτη του,
Δεν άνοιξα ποτέ μια ολάκερη ζωή παρά μόνο για να ακουστεί η στριγγιά, σκληρή και κρύα φωνή του, που σκόρπιζε πάντα τον τρόμο και την αγωνία, σαν το ουρλιαχτό του πεινασμένου θηρίου που πνίγει στην απελπισία το χαμένο πεζοπόρο μέσα στο άγριο δάσος. Σαν τύχαινε καμιά φορά να βγει από το μαγαζί του, έχωνε το κεφάλι του στους ώμους, τα κοκαλιάρικα χέρια του στις βαθιές άδειες τσέπες και έτρεχε. Έτρεχε, λες κάποιος τον κυνηγούσε. Τρέχει, τρέχει για να γλιτώσει. Είπε μια μέρα ο μακάλαινος σιδεράς, καθώς είδε το γεροτσιφούτη να περνά σαν σκιά μπροστά από το μαγαζί του. Να γλιτώσει από ποιον? Ρώτησε απορριμμένος ένας άλλος γείτονας. Μα από τη συνείδησή του που να πάρει και να σηκώσει. Ξέσπασε τώρα ο σιδεράς. Η συνείδησή του τον έχει εγκαταλείψει το γεροκολασμένο εδώ και πολλά χρόνια. Όμως ο Μακ Ντακ ποτέ δεν νοιάστηκε να μάθει τι λένε ή τι σκέφτονται οι άλλοι γι' αυτόν. Αυτός για το μόνο που νοιαζόταν ήταν το πώς θα γέμιζε τις βαθιές του τσέπες με χρήμα. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό και σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, σκυμμένος στο παλιό ξατοριασμένο γραφείο του, λογαριάζει με αγωνία τι θα κάνει για να κερδίσει ακόμα πιο πολλά. Κάθε λίγο αναπηδάει στην καρέκλα του και τρίβοντας ειδονικά τα χέρια του, περνά την υγρή γλωσσίτσα του πάνω από τα μελανά του χείλη, βγάζοντας μια μικρή χαρούμενη στριγγιά. Και ο υπάλληλός του, ο γέρο Ισίδωρος Ντρέικ, που τον ακούει από τη μεγάλη αίθουσα του μαγαζιού, νιώθει μια λύπη στην ψυχή για τον δυστυχισμένο αυτόν άνθρωπο, τον Μακ Ντακ. Ο γέρο Ντρέικ, μια και μιλήσαμε γι' αυτόν, δουλεύει στον οίκο Μακ Ντακ Πάουλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα ήρεμο γεροντάκι, γεμάτο καλοσύνη και αγάπη, που υπομένει καρτερικά όλες τις παραξενιές και τις κακίες του αφεντικού του. Και όταν καμιά φορά ο μακάλαινος σιδεράς τον ορμηνεύει να φύγει από τον τσιφούτη, αν θέλει να κάνει κι αυτός κάτι στη ζωή του, ο γέρο Ντρέικ το απαντά γεμάτος ικανοποίηση. «Μα έκανα την οικογένειά μου και αυτό μου φτάνει». Αυτός είναι ο Ισίδωρος Ντρέικ. Και τώρα, χοροπηδώντας με γρήγορα βηματάκια στην παγωμένη αίθουσα του μαγαζιού για να ζεσταθεί, το μυαλό του τρέχει στην οικογένειά του, στη γυναίκα του και στα δυο του παιδιά. Έτσι δεν άκουσε τη στριγγιά φωνή του Μακ Ντακ που τον καλούσε. Κύριε Ντρέικ! Κύριε Ντρέικ! Κύριε Ντρέικ! Κύριε Ντρέικ, δεν μ' ακούτε? Ναι, με συγχωρείτε κύριε. Τι στην οργία έπαθες και χοροπηδάς έτσι, Συμπαθάτε με κύριε, όμως κρυώνω. Τα πόδια μου ξυλιάσανε με αυτή την παγωνιά και αν δεν κινηθώ λίγο θα παγώσω ολόκληρο. Έτσι, ωραία. Αντί λοιπόν να χοροπηδάς, πιάσε το πανί και καθάρισε τα τζάμια, εμπρός. Τα τζάμια τα έπλυνα πρωί-πρωί, κύριε. Τότε σκούπισε. Έχω σκουπίσει κιόλας δύο φορές το απόγευμα, κύριε. Τότε ανέβα στο πατάρι να τακτοποιήσει τα δέματα. Κάνε κάτι τέλος πάντων, φτάνει να μην χοροπηδάς. Κατάλαβες? Μήπως θα μπορούσα να ρίξω δύο ξύλες στη σόμπα, κύριε. Χριάλε που! Το ήξερα πως εκεί θα την πήγαινε στην κουβέντα. Στα ξύλα. Όμως τα ξύλα στοιχίζουν παράδες. Κι αν εσύ θέλεις τη σόμπα όλη την ώρα αναμένη, να φέρνεις ξύλα από το σπίτι σου. Κατάλαβες, κύριε Τρέιν? Μάλιστα, κύριε, μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία. Ας μην ξαναμιλήσουμε λοιπόν για ξύλα και φωτιά. Και τώρα έχετε το νου στο μαγαζί. Εγώ πρέπει να βγω έξω. Να τρέξω, να χτυπήσω πόρτες. Μπας και μπορέσω να μαζέψω καμιά πένα. Βλέπεις, όλοι τους έρχονται μόνο όταν είναι να πάρουν. Όταν έρθει όμως η ώρα να δώσουν και σε μένα κάτι, χάνονται, εξαφανίζονται. Και τότε εγώ είμαι που πρέπει να τρέξω. Άκουσον. Να τρέξω για να μαζέψω τα λεφτά μου. Τι αχάριστος κόσμος, Θεέ μου, τι αχάριστος. Και πού είσαι, πρόσεξε. Αντίχει και με ζητήσει η κυρία Μάρτζορι Σμιθ, πραγματικό δηλαδή. Πες της ότι ο μήνας έχει 24 και ότι η προθεσμία τελειώνει σήμερα το βράδυ. Αν ως το βράδυ δεν μου έχει εξοφλήσει το χρέος της, να ξεχάσει και το ένα γυρό της. Το πουλάω και παίρνω τα λεφτά μου. Μα κύριε, είναι παραμονή Χριστουγέννων σήμερα. Και λοιπόν, μήπως το γράφει πουθενά ότι την παραμονή των Χριστουγέννων χαρίζονται τα χρέη? Όχι κύριε, δεν ήθελα να πω αυτό, αλλά να έλεγα. Έλεγες, πάντα λες εσύ. Το κακό όμως είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι λες. Το μαγαζί, πρόσεξε, το μαγαζί. Θεέ μου, είναι τόσο δύσκολο να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος. Καλησπέρα σας, κύριε Τρέικ. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, κυρία Μάρτζορι. Ελάτε, περάστε. Μη στέκεστε στην πόρτα. Είστε πολύ καλός, κύριε Τρέικ. Ο Θεός να σας το πληρώσει.
Κυρία Μάρτζορι, ακούστε με προσοχή. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και πρέπει να προφτάσω να σας τα πω όλα. Βέβαια, σας έχω εμπιστοσύνη και γι' αυτό σας μιλάω. Σας γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπετε, με το Μακαρίτη τον άντρα σας που τόσο πρόωρα χάσαμε, είμαστε φίλοι από μικρά παιδιά. Κυρία... Ω Θεέ μου... Κυρία Σμιθ, έχω άσχημα νέα για σας. Άσχημα νέα, είπατε? Ναι. Το φοβόμουν. Σας παρακαλώ, μιλήστε μου ελεύθερα. Να, τα αφεντικό μου, ο κύριος Μακντάκ αποφάσισε, αν δηλαδή ως το βράδυ... Καταλαβαίνετε, οι τόκοι λέει, και αν δεν τους πληρώσετε στο βράδυ, δεν θα σας επιστρέψει το ενέχειρο. Ω, δυστυχία μου, δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Το μεταγιό που κρατάει είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Είναι οικογενειακό κοιμήλιο, καταλαβαίνετε, κύριε Ντρέικ. Δεν πρέπει. Ναι, καταλαβαίνω. Γι' αυτό άλλωστε και σας μίλησα. Όμως ο κύριος Μακντάκ δεν συγκινείται από τέτοιες λεπτομέρειες. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά αν μέχρι το βράδυ δεν του έχετε πληρώσει τους τόκους, θα κρατήσει το ενέχειρο. Είναι τόσο σκληρός, λοιπόν. Πεςτε μου, κύριε Ντρέικ, τι πρέπει να κάνω? Να πληρώσετε, κυρία Σμιθ. Να πληρώσετε σήμερα. Σήμερα? Δεν μπορώ. Τα λίγα χρήματα που κατάφερα να εξοικονομήσω, ίσα-ίσα που με φτάνουν να πάρω ένα χριστόψωμο και λίγο κρέας για τα μικρά μου. Όχι. Δεν πρέπει να μου το κάνει αυτό ο κύριος Μακντάκ. Θα μείνω εδώ και θα του μιλήσω. Θα τον παρακαλέσω και είμαι σίγουρη, κύριε Ντρέικ, ότι θα με καταλάβει και θα μου δώσει μια μικρή παράταση. Μακάρι, σας το εύχομαι, κυρία Σμιθ. Αν και αμφιβάλλω αν θα καθίσει να σας ακούσει. Τον ξέρω καλά εγώ. Τον ξέρω 30 ολόκληρα χρόνια. Μια ζωή ολόκληρη. Πώς αντέξατε, κύριε Ντρέικ, τόσα χρόνια κοντά σε έναν τέτοιο άνθρωπο? Δεν έχω παράπονο. Μου πληρώνει κανονικά τους μισθούς μου. Έπειτα, αγαπητή μου κυρία Μάρτζορι, είχα πάντα ένα σωρό υποχρεώσεις. Γέρους γονείς, μια αδελφή που έπρεπε να παντρέψω, τον εαυτό μου. Και ύστερα ήρθε και ο γάμος μου. Τα παιδιά μου. Βλέπετε, δεν είχα περιθώρια εκλογής, είχα μόνο ανάγκες. Ανάγκες που με κόλλησαν σε αυτό το μαγαζί 30 ολόκληρα χρόνια. Μια ζωή. Έξω, γρήγορα! Έξω! Αυτά μας είπανε τώρα! Δρόμο! Εμπρός, δρόμο! Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα, κύριε Μακντάκ! Ράστα τώρα και φύγει από εδώ! Εμείς μόνοι, κύριε Μακντάκ, εγώ ήρθα για το καλό και όχι να σας στεναχωρήσω! Ναι, όλοι για το καλό έρχοσαστε! Μπρος, δρόμο! Καλά Χριστούγεννα, κύριε Ντρέικ! Καλά Χριστούγεννα, παιδί μου, να έλα, πάρε αυτό! Ρε, κάτσε στην άκρη κι εσύ! Πάρε αυτό, πάρε τούτο, μπρος! Έξω εσείς! Έξω! Έξω! Το βρήκαμε τώρα, για το καλό του χρόνου. Ήρθε κανένας? Ναι, σας περιμένει. Καλησπέρα σας, κύριε Μακντάκ. Μάλιστα, λοιπόν, 3 λίρες και 2 σελίνια. Ξέρετε, κύριε Μακντάκ. Όχι, δεν ξέρω και ούτε θέλω να μάθω τίποτα. Είπαμε 3 λίρες και 2 σελίνια. Σας παρακαλώ, πρέπει να μ' ακούσετε. Πληρώστε πρώτα το χρέος σας και μετά ακούω ό,τι θέλετε. Μα γι' αυτό το χρέος μου πρόκειται. Η προθεσμία λήγει σήμερα το βράδυ. Και αν σας ζητούσα μια μικρή παράταση. Δεν θα σας έδινα άλλη. Μα δεν πρόκειται παρά για λίγες μέρες μόνο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, λυπάμαι. Αν λυπόσαστε πραγματικά, θα μου δίνατε αυτή τη μικρή προθεσμία. Σκεφτείτε, κύριε Μακντάκ, πως αν με αναγκάσετε να σας πληρώσω σήμερα το χρέος μου, τα παιδιά μου θα μείνουν χωρίς φαγητό και είναι Χριστούγεννα και περιμένουν με τόση λακτάρα μια μικρή γαλοπούλα που της την έχω υποσχεθεί εδώ και μέρες τώρα. Σας παρακαλώ, λυπηθείτε μας. Εμένα ποιος θα με λυπηθεί, κυρία Σμιθ, Δεν ξέρω τίποτα. Θέλω τα λεφτά μου. Μα κρατάτε για εκείνο το μικρό χρέος που σας έχω μια καλή εγγύηση. Ή κρατάω την εγγύηση ή παίρνω τα λεφτά μου. Απόψε όμως. Ορίστε, κύριε Μακντάκ, τα λεφτά σας. Πάρτε τα. Και ο Θεός να σας ελεήσει. Καλά. Άσε τις ευχές. Και άμα δεν μπορείς να ξοφλάς, να μην βάζεις χρέος. Αντίο σας, κύριε Ντρέικ. Και καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Σμιθ. Μάλιστα. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Μακντάκ. Εντάξει, στο καλό. Καλά. Και μπρος, κουνήσεις εσύ, τι μαρμάρωσες εκεί και μου κάνεις το θλιμμένο. Δεν τον κάνω, κύριε.
Είμαι θλιμμένος. Μα, μήπως εξαιτίας αυτής της κυρίας Μάρτζορι Σμιθ. Τι σημασία έχει τώρα πια? Μα, άντε από εκεί. Με συγχωρείτε, κύριε, μπορώ να σας μιλήσω? Να μου πεις τι. Να, ήθελα, αν γίνεται δηλαδή, να σας ζητήσω μια μικρή χάρη. Ακού να σου πω, κύριε Ντρέικ, αν είναι για καμιά μικρή προκαταβολή, ξέχασέ το. Κατάλαβες? Όχι. Όχι, κύριε, δεν πρόκειται για χρήματα. Να, ήθελα, αν γίνεται φυσικά, να φύγω λίγο νωρίτερα απόψε. Παραμονή βλέπετε και θα πρέπει να αγοράσω μερικά πράγματα για τα παιδιά μου. Ορίστε. Βέβαια, τα παιδιά θέλουν κάτι ξεχωριστό αυτές τις μέρες. Ένα δωράκι, να πούμε, για να χαρούν ακόμα πιο πολύ. Α, έτσι, και ακόμα πρέπει να πάρω τη γαλοπούλα για το σπίτι. Και εσύ, γαλοπούλα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι τρελαθήκατε όλοι με δάφτες. Είναι το έθιμο, βλέπετε. Και θα πετάξεις τόσα λεφτά για το έθιμο? Μα δεν τα πετάω, αφού πρόκειται να φάμε τη γαλοπούλα. Ο μικρός μου Τζίμι. Δεν ξέρω αν προφτάσει άλλη φορά. Καλά, καλά, ξέρω. Όλα για το μικρό σου το Τζίμι. Καλησπέρα σας, αγαπητοί μου φίλοι. Και καλά Χριστούγεννα. Καλησπέρα, κύριε Κίγκαν. Λοιπόν, αγαπητοί μου, είμαι 45 χρόνια σε αυτή την πόλη και πιστέψτε με, τόσο κρύο χειμώνα, τόσο κρύα Χριστούγεννα, δεν θυμάμαι να πέρασα ποτέ άλλοτε. Σκεφτείτε όλοι. Δεν θέλετε τίποτα, κύριε Μακ Κίγκαν? Ω, ναι, αγαπητέ μου, κύριε Μακ Ντακ. Ο χειμώνας, όπως σας έλεγα, και λοιπά, καταλαβαίνετε, στη μικρή μας πόλη, δυστυχώς, κάποιοι άμυροι, καταλαβαίνετε, τέτοιες μέρες είναι ανάγκη ο άνθρωπος να βρεθεί πιο κοντά στον άνθρωπο. Η μεγαλοψυχία μας ούτω συμπίν είναι που θα κάνει κάποια θλιμμένα παιδικά προσωπάκια να χαμογελάσουν και λοιπά. Αυτή είναι που στολίζει το φτωχικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι κάποιων μοναχικών γερόντων. Λοιπόν. Που θα φέρει εν τέλει τη χαρά και την ελπίδα εκεί που υπάρχει ο πόνος και η απελπισία. Γι' αυτό, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Φιλανθρωπική Ένωση της Ενορίας μας κάνει έκκληση ούτως υπήν στη μεγαλοψυχία του καθενός από μας που θα μπορούσε να συνεισφέρει έστω και συμβολικά σε αυτή την προσπάθεια ένα μικρό ποσό. Ορίστε. Υπάρχουν, πιστέψτε με, αγαπητέ μου κύριε Μακ Ντακ, τόσα ορφανά, τόσοι πονεμένοι γέροντες, τόσοι απελπισμένοι άρρωστοι, που πρέπει όλοι μας εμείς αυτή τη μέρα, αν θέλουμε να τους ανακουφίσουμε κάπως, να σταθούμε πλάι τους ως καλοί Σαμαρίτες. Γιατί πόσο να σας γράψω στην απόδειξη? Για τίποτα. Και να μ' αφήσετε ήσυχο, ακούτε? Δεν πρόκειται εγώ να γίνω ευεργέτης των χαραμοφάιδων. Και όποιος δεν θέλει να πεινάει, να πάει να δουλέψει. Καταλάβατε? Μα είναι και πολλοί που, όσο και αν το θέλουν, δεν μπορούν να δουλέψουν. Αυτοί να πάνε στο άσυλο. Γι' αυτούς το έχουμε το άσυλο. Και γι' αυτό είναι που πληρώνω 5 ολόκληρες λίρες το χρόνο. Φτάνουν αυτά. Και εσείς, κύριε Κίγκαν, αντί να χώνεστε στα πορτοφόλια των άλλων, κοιτάξτε καλύτερα τις δουλειές σας. Καληνύχτα. Με συγχωρείτε, κατάλαβα. Καληνύχτα σας. Νύχτα, και... καληνύχτα, καληνύχτα. Καληνύχτα. Και εσύ, κύριε Ντρέικ, πάψε να με κοιτάεις έτσι και γύρνα στη δουλειά σου. Ακούς, και αν δεν σ' αρέσει εδώ μέσα, μπρος, άδειασέ μου τη γωνιά. Κατάλαβες? Μα την αλήθεια, σε άσχημη ώρα ήρθα να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, θεία μου. Καλησπέρα, κύριε Ντρέικ, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Τόμ. Μάλιστα. Οι ευχές μας έλειπαν τώρα. Καλά Χριστούγεννα, τι λες εκεί? Είσαστε πάλι λυπημένος, θεία μου. Γιατί? Η υγεία σας είναι μια χαρά και οι δουλειές σας πηγαίνουν, από ό,τι μαθαίνω, υπέροχα. Πώς. Έχετε δηλαδή ό,τι μπορεί να επιθυμήσει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Μα γιατί να είστε πάντα κακόκεφος? Τι σας λείπει? Η ησυχία μου. Ναι, μου χαλάτε συνεχώς το κέφι μου. Μα τι διάολο πάθετε όλοι σας σήμερα και πάτε να με τρελάνετε από το πρωί με τις ανόητες ευχές σας? Καλά Χριστούγεννα, κύριε Μακ Ντακ. Καλά Χριστούγεννα, θεία μου. Τι παραβή, καλά Χριστούγεννα, δεν μου λες? Τι περισσότερο είναι τα Χριστούγεννα από μια μέρα σαν όλες τις άλλες, Τα Χριστούγεννα, θεία μου, είναι η πιο μεγάλη γιορτή της χρονιάς. Είναι μια γιορτή που την εκμεταλλεύονται οι επιτίδιοι για να μην πληρώνουν τα χρέη τους. Είναι μια μέρα που, έτσι και ρίξεις μια ματιά στο ταμείο σου, θα δεις ότι ύστερα από κόπους ενός ολόκληρου χρόνου δεν κατάφερες να κερδίσεις τίποτα. Αν μπορούσα, θα απαγόρευα με νόμο αυτή τη γιορτή και θα τιμωρούσα όλους αυτούς τους ηλίθιους που τρέχουν όλη μέρα στους δρόμους και ενοχλούν τον κόσμο με την ανόητη αυτή ευχή. Καλά Χριστούγεννα! Μα τότε, θεία μου, θα έπρεπε να τιμωρήσει όλο τον κόσμο. Σωστά. Πάψε εσύ, πάψε. Όσο για σένα, αγαπητέ μου ανιψιέ, μπορείς να πηγαίνεις. Ηρεμήστε, θεία μου. Θα φύγω. Δεν ήρθα εδώ μια τέτοια μέρα για να σας πικράνω.
Ήρθα και σήμερα όπως κάθε χρόνο την παραμονή για να σας ευχηθώ. Τα Χριστούγεννα, θείε μου, είναι μέρα χαράς και αγάπης. Αγάπης. Κι εγώ αυτό το μήνυμα ήρθα να σας φέρω απόψε. Ήρθα να σας σφίξω το χέρι και να σας ευχηθώ να είστε πάντα ευτυχισμένος. Τίποτα άλλο. Καλά Χριστούγεννα. Μπράβο, μπράβο. Σκασμός, σκασμός κύριε Drake. Αν δεν θέλετε να μείνετε άνεργος αυτή τη στιγμή. Θείε μου, αν θέλετε μπορείτε να έρθετε στο σπίτι μας να γιορτάσουμε μαζί. Θα ερχόμουν αν δεν ήθελα να δω τη δυστυχία σου. Για ποια δυστυχία μου μιλάτε, θείε μου? Σας το είπα κι άλλοτε. Παντρεύτηκα την κοπέλα που αγαπούσα και είμαι ευτυχισμένος. Μπορεί να ζούμε φτωχικά, όμως ζούμε ευτυχισμένοι. Αν θέλετε, ελάτε να το δείτε και μόνος σας. Η γυναίκα μου και εγώ θα σας περιμένουμε. Ελάτε, θείε μου. Θέλω τόσο πολύ να γίνουμε φίλοι. Ελάτε. Καληνύχτα. Καληνύχτα, θείε. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Drake. Κλείσε, θα με πουγιάσεις. Κι αν σ' αρέσουν τα κάλαντα, ορίστε, τρέξε να τα πεις και εσύ μαζί τους. Κλείσε. Θα τα πω κι εγώ, κύριε. Το βράδυ, σαν γυρίσω στο σπίτι μου, θα πω τα κάλαντα μαζί με το μικρό μου Τζιμ και την Καρολίνα. Κάθε χρόνο τα λέμε οι τρεις μας. Και είναι τόσο όμορφα. Ελάτε αν θέλετε. Φτάνει, κύριε Drake, φτάνει. Μπορείς να φύγεις αν θες. Αύριο όμως πρωί-πρωί να ανοίξεις το μαγαζί. Μα αύριο, κύριε, είναι Χριστούγεννα, αργία. Τότε μη μου ζητήσεις και να πληρωθείς. Προτιμώ, κύριε, να μην πληρωθώ παρά να βρεθώ αύριο μακριά από τα παιδιά μου. Το χρήμα, κύριε, δεν είναι το παν. Αυτές τις ιδέες να τις κρατήσεις για τον εαυτό σου. Κατάλαβες? Το χρήμα, κύριε, δεν είναι το παν. Κι όμως γι' αυτό το χρήμα είναι που κάθε τόσο ακούω τις κλάψες όλων σας. Και ακόμα αυτό το χρήμα είναι που κρατάει μέχρι τώρα το μικρό σου Τζίμι στη ζωή. Και το χρήμα αυτό, κύριε Drake, είναι δικό μου. Κατάλαβες? Δεν ξεχνώ, κύριε, πως όταν βρέθηκα στην ανάγκη, όταν η καταραμένη αρρώστια χτύπησε αλίπητα το μικρό μου Τζίμι, εσείς με βοηθήσατε. Μου δώσατε ένα ποσό το οποίο βέβαια το κρατήσατε από τους μισθούς μου. Δεν ξεχνώ επίσης ότι κάποιους τόκους από αυτό το δάνειο σας οφείλω ακόμα και σήμερα. Όμως... Θα τους κρατήσω στο τέλος του μηνός τους τόκους για να μην μου έχεις καμιά υποχρέωση. Αυτό το έχουμε συμφωνήσει. Ασφαλώς και το έχουμε συμφωνήσει, κύριε. Όμως την υποχρέωση θα την έχω πάντα. Ωραία, ωραία. Και τώρα μπορείς να σβήσεις τα φώτα και να φύγεις. Εγώ θα μείνω λίγο ακόμα να εργαστώ. Μεθαύριο όμως θα είσαι εδώ στην ώρα σου. Πρωί-πρωί. Κατάλαβες? Σας το υπόσχομαι, κύριε. Θα είμαι όπως πάντα στην ώρα μου. Καληνύχτα σας. Ο Ισίδωρος Drake, αφού έσβησε γρήγορα-γρήγορα τα φώτα του μαγαζιού, βγήκε με λαχτάρα στο δρόμο. Το τραγούδι της γιορτής που αντιχούσε από παντού έδιωξε από την ψυχή του κάθε δυσάρεστο συνέστημα και τρέχοντας χώθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους. Χαρούμενος, γελαστός, χαιρετούσε όποιον περνούσε δίπλα του, γνωστό ή άγνωστο, και όλοι του απαντούσαν το ίδιο χαρούμενοι και γελαστοί. Σε μια γωνιά σταμάτησε μπροστά σε έναν μικρό που του κλείσε το δρόμο. Να σας τα πω, κύριε Drake! Όχι, θα τα πούμε μαζί. Έλα εδώ, δώσε μου το τριγωνάκι σου. Εμπρός, έτσι. Και τώρα βόρθα με κι εσύ. Καλημέρα, αράχοντες. Καλησπέρα, κύριε Μακλέιν. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Drake. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Drake. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Σμιθ! Καλά Χριστούγεννα, κύριε Drake! Να είστε καλά! Κύριε Drake, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, κύριε Σμιθ, και του χρόνου! Έτσι, χαρούμενος και ευτυχισμένος ο κύριος Drake άφησε μετά από λίγο το μικρό του φίλο και συνέχισε το δρόμο του. Την ίδια ώρα, το αφεντικό του, ο Μακντάκ, κλείδωνε και το τελευταίο λουκέτο στη μεγάλη σιδερένια πόρτα του μαγαζιού του. Μετά, τυλίχτηκε στο μακρύ φθαρμένο παλτό του, έκοσε κατά πως το συνήθιζε τα χέρια του στις τσέπες και αποφεύγοντας τους φωτισμένους δρόμους και τα χαρούμενα βλέμματα των ανθρώπων, χάθηκε στα μικρά σκοτεινά δρομάκια.
ρολόι της γειτονικής εκκλησίας χτύπαγε μεσάνυχτα παρατέταρτο όταν ο γέρο Μακδάκ άνοιγε την εξώπορτα του σπιτιού του. Μπήκε γρήγορα στο σκοτεινό διάδρομο και με ψαχτά βηματάκια έφτασε στη μικρή ξύλινη σκάλα που έβγαζε στο πάνω πάτωμα. Όμως, τη στιγμή που ο γέρος άπλωσε το χέρι του για να πιαστεί από την ετοιμόρροπη κουπαστή, είδε κάτι που τον έκανε να μείνει ακίνητο στη θέση του. Πάνω, ψηλά στο κεφαλόσκαλο, σαν μέσα σε ένα σύννεφο, είδε να τον περιμένει ο συνέτερός του, ο Μακαρίτης Μακνόελ, που είχε πεθάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο γέρο Μακδάκ όμως, άνθρωπος πρακτικός και χωρίς καμιά ευαισθησία, δεν πίστεψε ούτε για μια στιγμή στο φάντασμα. Μόνο ψιθύρισε νευρικά. Κουράστηκα, φαίνεται πολύ αυτόν τον καιρό. Τα νεύρα μου δεν πάνε καλά. Βέβαια, θα πρέπει να ξεκουράζομαι κάπως περισσότερο, αν δεν θέλω να βλέπω τους Μακαρίτες να με περιμένουν έξω από την πόρτα μου. Ανέβηκε τις σκάλες, πέρασε το κεφαλόσκαλο χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στο μέρος που είχε δει το φάντασμα και χώθηκε γρήγορα στην καμαρά του. Κλείδωσε νευρικά την πόρτα και ακούμπησε όλο το βάρος του πάνω της. Έκλεισε τα μάτια του και μείνε εκεί, ασάλευτος, λες για να πάρει δύναμη. Πέρασε έτσι δυο στιγμές απόλυτης ηρεμίας. Ύστερα όμως, σαν από κάποιο κακό προαίσθημα σπρωγμένος, άνοιξε απότομα τα μάτια του. Αλίμονο, το ίδιο κοινό όραμα που πριν λίγο τον περίμενε στη σκάλα, τώρα βρισκόταν και πάλι μπροστά του. Ο Μακαρίτης, ο Μακνόελ, τον κοίταζε χλωμός και ανέκφραστος από την άλλη μεριά του δωματίου. Αυτή τη φορά ο γέρο Μακδάκ φοβήθηκε και μέσα στην αγωνία του προσπάθησε να θυμηθεί τι έκανε τέτοιες στιγμές σαν ήταν μικρό παιδί και τύχαινε να τρομάξει από μια σκιά ή κάποιο θόρυβο που άκουγε μέσα στη νύχτα. Το σταυρό. Το σημείο του σταυρού σκέφτηκε και αναθάρισε. Έκλεισε τα μάτια του και έκανε το σημείο του σταυρού προς τη μεριά που ήταν το φάντασμα. Του κάκου όμως, το φάντασμα έμενε πάντα εκεί, ακίνητο, σιωπηλό, τρομακτικό, να κοιτάζει τον Μακδάκ επίμονα, ψυχρά. Και τότε ο γέρος, ολόταλα χαμένος, του ψιθύρισε. Τι θέλεις? Εσένα. Ποιος είσαι? Δεν με γνωρίζεις? Όχι, 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 όχι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πρέπει να το πιστέψεις. Είμαι εγώ, ο Μακνόελ, ο συνεταίρος σου. Ο Μακνόελ έχει πεθάνει. Αναπάβεται εδώ και πολλά χρόνια. Ο θάνατος δεν φέρνει πάντα την ανάπαυση. Πολλές φορές μάλιστα φέρνει τον παιδεμό. Τον παιδεμό? Ναι. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ο νόμος του άλλου κόσμου. Η ψυχή του ανθρώπου που έζησε μόνο για τον εαυτό του σε αυτή τη ζωή. Η ψυχή του ανθρώπου που δεν έσκυψε ποτέ πάνω στην ανθρώπινη δυστυχία, που δεν ένιωσε ποτέ τη χαρά για τον άνθρωπο όσο ζούσε πάνω στη γη, είναι καταδικασμένη μετά το θάνατο να πλανιέται για χρόνια ανάμεσα στους ζωντανούς για να γνωρίσει ό,τι ανθρώπινο δεν γνώρισε όταν ζούσε σε αυτόν τον κόσμο. Και εσύ, ψυχή του Μακνόελ, τιμωρείσαι τώρα για την πρώτη σου ζωή? Ναι. Ακούω τη φωνή σου τόσο λυπημένη και φοβάμαι. Είναι το μαρτύριο του πόνου και της συνείδησης που την κάνει έτσι λυπημένη. Φοβάμαι. Τα λόγια σου με κάνουν να φοβάμαι. Πρέπει να φοβάσαι. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Γι' αυτό ήρθα, για να σε βοηθήσω. Κάθισε. Πες μου, τι είδες όλα αυτά τα χρόνια της περιπλάνησής σου στον κόσμο? Είδα τη ζωή. Τη ζωή? Ναι, και την είδα έτσι όπως δεν την είχα φανταστεί ποτέ όσο ζούσα. Όμως τη ζωή τη γνωρίσαμε, τη ζήσαμε μαζί όσα χρόνια ήσουν εδώ. Όχι, Μακδάκ, κι αυτό ήρθα απόψε να σου πω. Τι? Ότι η ζωή δεν είναι όπως τη ζήσαμε. Και να η απόδειξη. Εγώ. Ο γυρισμός σου από τον άλλο κόσμο? Ναι. Πες μου, τι ήταν εκείνο που δεν έκανες για να βασανίζεσαι τώρα? Δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω σαν άνθρωπος. Δεν έζησα σαν άνθρωπος. Μα πώς? Σε θυμάμαι πάντα ικανό στη δουλειά μας, σοβαρό και αξιοπρεπή. Ποτέ δεν μαλώσαμε για τίποτα.
Ζούσαμε κι οι δυο μας σε αυτό εδώ το σπίτι, χωρίς να ενοχλούμε κανέναν. Και κοιτάζαμε μόνο τη δουλειά μας. Και αυτό ήταν το λάθος μας, ότι κοιτάζαμε μόνο τη δουλειά μας, τα κέρδη, τα λεφτά. Και πέρα από αυτό, τίποτα. Γιατί αυτά ήταν τα προβλήματά μας. Ναι, μόνο που δεν έπρεπε να ήταν μόνο αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Είναι δύσκολο να καταλάβεις. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Θέλω να καταλάβω, να μάθω, να δω. Σου είπα είναι δύσκολο. Σε παρακαλώ. Είναι κουραστικό. Θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε πολύ μακριά. Χρόνια μακριά. Θα γυρίσουμε στο χτες και θα πετάξουμε στο αύριο. Σε παρακαλώ. Όπως θες. Εσύ μου το ζήτησες. Σήκω λοιπόν. Πλησίασε, μη φοβάσαι. Αν θες να μάθεις, δεν πρέπει να φοβάσαι. Έλα κοντά μου, άγγιξε με τα δάχτυλά σου, κλείσε τα μάτια σου και ξέχνα που βρίσκεσαι, ξέχνα ποιος είσαι και αφήσου σε μένα, στο χρόνο. Είσαι έτοιμος? Ναι, έτοιμος. Τότε λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε. Γυρίζουμε πίσω. Πάμε αντίθετα στο χρόνο. Ταξιδεύουμε στο χτες. Το ξέρω το χτες. Τίποτα δεν ξέρεις. Γιατί τίποτα δεν ένιωσες και τίποτα δεν άφησες να σ' αγγίξει. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ξαναδείς τη ζωή που πέρασες. Αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις. Να δεις το λάθος σου. Ποιο είναι το λάθος μου? Όλη σου η ζωή, όπως ήταν και η δική μου. Ένα λάθος που με βασανίζει ακόμα και τώρα, που δεν με αφήνει να ησυχάσω. Χρόνια γυρίζω κάθε νύχτα στον απάνω κόσμο, γυρεύοντας την εξηλαίωση. Φοβάμαι όμως πως δεν θα τη βρω ποτέ και θα γυρίζω πάντα μέχρι την ώρα της μεγάλης κρίσεως. Σκέφτομαι τη ζωή που έζησα ως τώρα και δεν μπορώ να δω αυτό το λάθος. Μας το είπα κιόλας. Δεν το κατάλαβες όμως. Ίσως απόψε μπορέσεις να το καταλάβεις. Πρέπει να το καταλάβεις. Και σε αυτό θα σε βοηθήσω εγώ. Φτάσαμε. Πού? Στη μικρή μας πόλη, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Σωστά. Αυτά τα σπίτια εκεί στην άκρη του δρόμου δεν υπάρχουν πια. Και πολλοί από τους ανθρώπους που βλέπω τώρα έχουν πεθάνει. Πες μου. Τι? Γιατί χαίρονται έτσι οι άνθρωποι? Είναι Χριστούγεννα. Τι είναι λόγος αυτός? Για αυτούς που νιώθουν τα Χριστούγεννα. Ναι. Πάμε πιο κοντά και θα καταλάβεις. Καλά Χριστούγεννα, αγαπητέ μου. Ευτυχισμένα Χριστούγεννα, φίλε μου. Απόψε, αγαπητέ μου, το είπαμε δά. Θα έρθείτε οικογενειακό στο σπίτι μου. Η γυναίκα μου και εγώ θα χαρούμε πραγματικά να περάσουμε μαζί αυτή τη νύχτα. Φίλτατε, το ξέρεις πως η χαρά μας δίνει η παρέα σας. Ναι, ναι, απόψε θα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Καλά Χριστούγεννα, παππού. Καλά Χριστούγεννα, αγόρι μου. Να είσαι πάντα ευτυχισμένο. Παππού, παππού, πού είσαι? Να με αγόρι μου εδώ. Κοίτα, πάθα. Να, αυτό δικό σου, για σένα. Δικό μου, παππού, δικό μου. Δικό σου αγόρι μου, δικό σου, το δώρο σου. Σε ευχαριστώ παππού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ αγόρι μου. Μα εγώ παππού δεν σου χάρισα τίποτα. Βλέπω τα ματάκια σου να λάμπουν από χαρά και ακούω τη φωνούλα σου να τη τυβίζει. Τι καλύτερο χάρισμα από αυτό μπορούσες να μου κάνεις, παιδί μου? Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι οι άνθρωποι νιώθουν τέτοια χαρά για μια γιορτή. Ζαλίστηκα από τη φασαρία. Πάμε κάπου αλλού. Κρατήσου από πάνω μου. Έτσι.
φτάσουν. Τι θες? Ποιο είναι εκείνο το παλιό κτίριο? Εκεί, εκεί στην άκρη του δρόμου. Δεν το γνωρίζεις, μα είναι το σχολείο που πήγαινες παιδί. Ναι, σε παρακαλώ, θα ήθελα να περπατήσω λίγο στην αυλή του. Κατέβα. Νιώθω κάτι παράξενο μέσα μου. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε? Μια ολόκληρη ζωή. Κι όμως κάθε μέρα περνάς έξω από αυτό το κτίριο. Και εκείνο εκεί το παιδί ποιο είναι? Τι κάνει μόνο του μες τη νύχτα? Προσπάθησε να θυμηθείς. Προσπάθησε. Ναι. Προσπάθησε. Ναι. Προσπάθησε. Θυμάμαι εκείνη την παραμονή. Γεμάτος παράπονο πήγα και λούφαξα σε μια γωνιά στην αυλή του σχολείου. Και εκείνα τα Χριστούγεννα δεν μου είχαν δώσει καμιά χαρά και ήμουν ολότελα μόνος. Γιατί μου τα θύμισες όλα αυτά? Γιατί δεν έπρεπε να τα έχεις ξεχάσει. Σε παρακαλώ, πάρε με από εδώ. Ναι, δεν έχουμε να δούμε τίποτα άλλο εδώ. Πάμε. Σε παρακαλώ, μην τρέχεις τόσο. Πρέπει να προφτάσουμε. Έχουμε να δούμε τόσα πολλά. Έχουμε να θυμηθούμε τόσα πολλά. Φτάσαμε. Πνεύμα του Μακνόελ, πες μου, πού βρίσκομαι? Προσπάθησε να θυμηθείς. Δεν μπορώ. Δεν βλέπω σχεδόν τίποτα γύρω μου. Είναι όλα τόσο σκοτεινά. Όπως ακριβώς ήταν και εκείνη τη νύχτα πριν από 35 χρόνια, όταν έφευγες από αυτό το σπίτι. Και τώρα θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι. Να φύγω! Μη φύγεις, Μακ. Σε παρακαλώ, μη φύγεις. Πρέπει να φύγω, Τζούλια. Καταλαβαίνεις. Σε παρακαλώ. Αν φύγεις εσύ, τι θα πω γίνω μόνη? Είμαι άρρωστη, το ξέρεις. Μου μένει τόσο λίγη ζωή. Μα δεν με νοιάζει γι' αυτό, αλλά για το παιδί. Τον Ντόμ, το παιδί μου. Μακ, τι θα πω γίνει? Μη μας εγκαταλείπεις, Μακ. Είσαι ο αδερφός μου. Και αυτό το παιδί είναι και δικό σου αίμα. Σε παρακαλώ, αδερφέ μου. Μη φύγεις. Μη φύγεις, σε παρακαλώ. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Και έφυγες. Ναι. Και το παιδί, τι έγινε εκείνο το παιδί? Συνάντησα τον Ντόμ ύστερα από πολλά χρόνια, όταν πια είχε γίνει άντρας. Και μέχρι τότε ούτε είχες ρωτήσει γι' αυτόν αν ζει ή αν πέθανε? Είχα κι εγώ τα δικά μου προβλήματα. Έπρεπε να φτιάξω τη ζωή μου. Έπρεπε να φτιάξω τη ζωή μου. Μέτρησες ποτέ πόσες φορές αυτή σου η σκέψη έγινε αιτία να καταστρέψεις τη ζωή σου? Σε παρακαλώ, μην με βασανίζεις άλλο, κουράστηκα. Σε είχα προειδοποιήσει γι' αυτό. Τώρα πια δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Λυπήσουμε. Μα γι' αυτό είμαι κοντά σου. Γιατί σε λυπάμαι, Μακ, και θέλω να σε βοηθήσω. Θέλω να καθίσω κάπου, να ξεκουραστώ. Κάθισε εκεί, σε εκείνο το παγκάκι. Όχι σε αυτό, στο διπλανό. Γιατί? Γιατί κάποτε καθόσουν πολύ συχνά εδώ, όχι μόνος, αλλά με εκείνη. Την ξέχασες, κρίμα. Η Έλμα σ' αγαπούσε πολύ, όμως εσύ, για θυμίσου, την έδιωξες. Τι έχεις, Μακ? Τίποτα. Κι όμως κάτι σε βασανίζει. Όχι.
Ναι. Μ' αγαπάς? Τι λες τώρα? Μ' αγαπάς, Μακ? Μα ναι, το ξέρεις. Μακάρι να το ξέρα. Δεν με πιστεύεις? Δεν με αφήνεις να σε πιστέψω. Μα τι λες τώρα? Τίποτα. Μακ. Ναι. Τι σκέφτεσαι? Τίποτα. Τίποτα. Μα σε παρακαλώ, Έλμα, τι έπαθες απόψε? Και γιατί οπωσδήποτε θα πρέπει να σκέφτομαι κάτι? Μπορείς να μου πεις? Δεν έχει σημασία. Σήμερα μίλησα με τον εφημέριο. Πρέπει να είσαι ευτυχισμένη, Έλμα, μου είπε. Παίρνεις έναν σοβαρό και τίμιο νέο. Είμαι, του είπα, πραγματικά ευτυχισμένη. Εσύ, Μακ? Μα ναι, βέβαια. Κι όμως φαίνεσαι λυπημένος. Ανοησίες, μα γιατί να είμαι λυπημένος? Γιατί κάτι έχει αλλάξει μέσα σου, Μακ. Έλμα. Μην πεις τίποτα, Μακ. Δεν σε κατηγορώ άλλωστε για τίποτα. Και ούτε πρόκειται να σου ζητήσω καμιά εξήγηση για ό,τι κι αν κάνεις. Μα την αλήθεια δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Έλα, Μακ, μη χειροτερεύουμε την κατάσταση. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή προσπαθώ να πω εγώ ότι δεν τολμάς να μου πεις εσύ εδώ και πολύ καιρό τώρα. Δηλαδή? Άκου, Μακ, στο είπα και πριν. Είναι ολοφάνερο ότι μέσα σου έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή. Μια αλλαγή που τις συνέπειές της τις βλέπω. Τις νιώθω κάθε μέρα και πιο πολύ πάνω στις σχέσεις μας. Όμως δεν σε κατηγορώ γι' αυτό. Αν θες, μάλιστα, θεωρώ ανθρώπινη μια τέτοια αλλαγή μπροστά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι δυο. Ποιο πρόβλημα? Το γάμο μας. Μα γιατί μιλάς για το γάμο μας? Ο Μακ, μα γι' αυτόν πρόκειται. Ο γάμος μας θα γίνει οπωσδήποτε. Στόχο υποσχεθεί. Όχι, όχι, Μακ. Δεν φτάνει μόνο η υπόσχεση. Και μάλιστα μια υπόσχεση που μου την έδωσες εδώ και τόσα χρόνια, όταν ακόμα δεν είχες γνωρίσει καλά-καλά τη ζωή. Όταν και οι δυο μας ήμασταν νέοι και φτωχοί. Φτωχοί, ρομαντικοί και ερωτευμένοι. Τότε που πιστεύαμε και οι δυο ότι η αγάπη μας ήταν αρκετή για να μας κάνει ευτυχισμένους. Τώρα όμως, μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόση πείρα που αποκτήσαμε στο μεταξύ, είναι φυσικό να αναθεωρήσουμε μερικά και να μετανιώσουμε για πολλά. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Μη θέλεις να φτάσουμε ως εκεί, Μακ? Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι σου λέω. Ωραία, ωραία. Έστω κι αν είναι έτσι όπως τα λες, έστω κι αν έχω αλλάξει κάποιες απόψεις μου για τη ζωή, τι σχέση έχει αυτή η αλλαγή με εμάς? Επηρεάζει άμεσα και τους δυο μας. Και πιο πολύ τα σχέδιά μας. Κάποτε, πριν από χρόνια, σαν ερχόμαστε τα βράδια σε αυτήν εδώ τη γωνιά, κάναμε όνειρα για τη ζωή. Για τη ζωή μας. Και πάντα, σε κάθε σου όνειρο, έβαζες εμένα δίπλα σου. Σκοπό σου. Και ήσουν τόσο ήρεμος, τόσο τρυφερός, που πλημμύριζα από ευτυχία. Με τον καιρό όμως κλήρινες. Έγινες αδιάφορος. Και στα όνειρά σου έχεις ένα άλλο ιδανικό πια. Το χρήμα. Ωστόσο, αυτό το ιδανικό μου, όπως το λες, το χρήμα, δεν άλλαξε την απόφασή μου για το μέλλον μας. Και ποτέ δεν σου είπα ότι μετάνιωσα για ό,τι σου έχω υποσχεθεί. Όχι. Δεν μου το είπες ποτέ. Τουλάχιστον με λόγια. Όμως δεν είναι μόνο τα λόγια, Μακ, που φανερώνουν τα αισθήματά μας. Είναι η στάση μας, η διάθεσή μας απέναντι σε κάτι που φανερώνει περισσότερα από χίλια λόγια. Ανοησίες. Μακ, ας ξεχάσουμε για μια στιγμή την υπόσχεση που δένει εμάς τους δυο. Και πες μου, σε παρακαλώ, απλά και ειλικρινά, θέλεις πραγματικά να παντρευτούμε? Μα τέλος πάντων, τι θέλεις να πεις, Έλμα? Αυτό που δεν βρίσκεις τη δύναμη να μου πεις εσύ. Τι? Αντίο.
Αντίο, Μακ. Και εύχομαι να βρεις την ευτυχία εκεί που την αναζητάς. Λοιπόν, Μακ. Σκιά του, Μακ Νοέλ. Σε παρακαλώ, μη με βασανίζεις άλλο. Τη θυμήθηκες την Έλμα? Την Έλμα, ναι, τη θυμήθηκα. Και υποφέρεις? Πώς μπόρεσες να την εγκαταλείψεις? Τι μπορούσα να κάνω? Έπρεπε να φτιάξω τη ζωή μου. Καταστρέφοντας μια άλλη ζωή. Τότε δεν το πίστευα αυτό. Η Έλμα ήταν δυνατή. Δεν είχε την ανάγκη μου. Ήταν μόνη στη ζωή. Όλοι είμαστε μόνοι στη ζωή. Μόνο όσοι το θέλουμε είμαστε μόνοι στη ζωή. Εσύ το λες αυτό? Ναι. Τώρα είμαι ο πιο κατάλληλος για ένα τέτοιο συμπέρασμα. Τη μοναξιά μας τη φτιάχνουμε εμείς. Μόνοι μας. Έτσι, ε. Δεν με πιστεύεις? Τότε έλα να δεις. Όχι, όχι, όχι. Σε παρακαλώ, γύρισε με πίσω. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Νιώθω πολύ κουρασμένος. Σε λίγο θα ξεκουραστείς. Έλα κοντά μου. Πού βρίσκομαι? Δεν βλέπω κανέναν εδώ. Γιατί με έφερες εδώ? Περίμενε, θα δεις. Σε λίγο θα έρθει. Ποιος? Ένας νέος που ήθελε κι αυτός, σαν όλους τους άλλους, να φτιάξει τη ζωή του. Μα που δεν ήθελε να μείνει μόνος. Σώπα, έρχεται. Ποιος είναι? Δεν το γνωρίζεις? Είναι φυσικό. Έχεις να τον δεις από τότε που έχασε τη μάνα του. Από τότε που τον εγκατέλειψες, μωρό σχεδόν, κι ας ήταν αίμα σου. Κοίτα τον, δείχνει χαρούμενος, ευτυχισμένος. Κι όμως η ψυχή του είναι σφιγμένη από τον πόνο. Γυρίζει από το μαγαζί σου. Ήρθε να σου ζητήσει δουλειά, να τον βοηθήσεις. Ήρθε και σε βρήκε ύστερα από πολλά χρόνια. Κι εσύ τον έδιωξες. Σε παρακάλεσε, μα δεν τον ένιωσες. Κι ήταν παραμονή Χριστουγέννων και τότε. Το θυμάσαι, Μακ? Και λοιπόν? Και λοιπόν, έλα να δεις. Σε τι θα ωφελήσει τώρα πια? Είναι ο μόνος τρόπος να σε βοηθήσω. Έλα, μπες μέσα στο σπίτι. Μη φοβάσαι. Δεν θα σε δει κανένας. Θα φροντίσω εγώ γι' αυτό. Έμπα λοιπόν. Τώρα. Τώρα που ο ανιψιός σου ανοίγει την πόρτα. Και εσύ? Εγώ θα είμαι συνεχώς κοντά σου. Έμπα. Έμπα. Γύρισες? Ναι, την άργησα, ε. Θα κρύωσες πολύ, καλέ μου, σήμερα. Χιονίζει συνεχώς από το πρωί. Όχι, δα. Ούτε που το ένιωσες σήμερα το κρύο. Έλα τώρα, πες μου, πώς είσαι εσύ? Καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Να το. Δες το είπα εγώ πως γρήγορα θα γίνεις καλά. Α, ναι, Τόμ. Μου το πες. Πες μου, Τόμ, πώς πήγε σήμερα? Σήμερα, Έλεν, ήταν μια πολύ τυχερή μέρα για μένα. Δούλευα, να φανταστείς, συνεχώς από το πρωί. Ανάσα δεν πήρα. Λοιπόν, Έλεν, είχες δίκιο. Έπρεπε να είχα πάει από καιρό στο θείο Μακ. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χάρηκε όταν με είδε. Μιλήσαμε ώρες ολόκληρες μαζί. Ναι, Τόμ. Ναι, ναι, σου λέω. Τι δεν με πιστεύεις? Του μίλησε και για σένα, ξέρεις. Θέλει να σε γνωρίσει, μου είπε. Και αν θέλουμε, λέει, μας παντρεύει αυτός. Θα σας κάνω ένα γάμο πρώτης, μου είπε. Μετά μιλήσαμε για δουλειές. Χρειάζεται οπωσδήποτε έναν καλό βοηθό. Και αν θέλω, λέει, θα του έκανα μεγάλη χάρη. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχασα στιγμή. Θείε Μακ, του λέω, από αυτή τη στιγμή έχεις τον άνθρωπο που ζητούσες. Αχ, αλήθεια, το. Ναι, μα ναι, ναι, σου λέω. Μ' αγκαλιάζει που λες τότε και αρχίζει αμέσως να μου δείχνει τι θα πρέπει να κάνω. Καταλαβαίνεις τώρα εγώ, ε. Βάζω τα δυνατά μου και ο θείος Μακ αρχίζει να με θαυμάσει. Αχ, μπράβο, Τόμ. Τύχη, σου λέω, τύχη, όχι αστεία. Φυσικά, σαν βράδυ, εσύ μου έδωσε ένα καλό ποσόν. Έτσι, σαν προκαταβολή.
για να σου αγοράσω, λέει, ό,τι χρειάζεσαι. Oh. Σ' αγάπησε λοιπόν και σένα, αγάπη μου. Παίρνω που λες τα λεφτά και να. Φάρμακα, γαλοπούλα, Χριστόψωμο. Καλά Χριστούγεννα, αγάπη μου. Να γίνεις γρήγορα καλά. Καλά Χριστούγεννα. Τόμ. Τόμ, πού είναι το παλτό σου? Το παλτό μου. Κοίταξε να δεις μυαλό που το έχω. Απ' τη χαρά μου λοιπόν θα το ξέχασες του θείου Μακ. Σίγουρα εκεί θα είναι. Α, δεν σου είπα. Ο θείος λέει... Πού είναι το παλτό σου, Τόμ? Μα σου είπα, αγάπη μου. Πώς ξέρω τόσο καλά, Τόμ, ώστε λοιπόν τα φάρμακα, η γαλοπούλα, το Χριστόψωμο. Πώς θα περάσεις τώρα, Τόμ, χωρίς παλτό? Μα έλα τώρα, Έλεν, ούτε που με νοιάζει για το παλτό. Έπειτα δεν στο είπα, δεν με πιάνει εμένα το κρύο. Άχριστο μου είπα. Τόμ, Τόμ, άφησε με, σε παρακαλώ, και φύγε. Κοίταξε να φτιάξεις τη ζωή σου. Εγώ μόνο εμπόδια θα σου φέρνω, πάντα. Είμαι... Σ' αγαπώ, Έλλην. Χωρίς εσένα δεν θα τα βγάλω πέρα. Αγάπαμε. Αγάπαμε κι όλα θα πάνε καλά. Θα δεις. Θα δεις. Θα δεις, Έλλην, θα δεις. Νεύμα του Μακ Νόελ, βγάλε με αμέσως από αυτό το σπίτι. Ναι, δεν χρειάζεται να μείνουμε άλλο εδώ. Έλα Μακ, κρατήσου γερά από τα χέρια μου. Φεύγουμε. Τι έχω να δω ακόμα, Θεέ μου? Πολλά. Θα γυρίσουμε πάλι στο σήμερα. Εκεί δηλαδή από που ξεκινήσαμε πριν λίγο. Στα Χριστούγεννα του 1870. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πρέπει να ξαναβρεθούμε εκεί. Νεύμα του Μακ Νοέλ, μ' ακούς? Τι θέλεις? Να μην ξαναγυρίσω στη μικρή μας πόλη. Ζητάς πράγματα που δεν γίνονται. Δεν μπορώ να ζήσω πια εκεί, δεν το καταλαβαίνεις? Μόνο εκεί πρέπει να ζήσεις. Οι άνθρωποι με μισούν. Κανένας δεν σε μισεί. Απλώς σε αποφεύγουν. Εσύ τους έκανες να σε αποφεύγουν με το φέρσιμό σου. Οι άνθρωποι στη μικρή μας πόλη είναι καλοί όλοι. Και η θέση σου είναι κοντά σε αυτούς. Γιατί μόνο σε αυτούς θα βρεις τη συγγνώμη, αν πραγματικά τη θέλεις. Να, κοίταξέ τους. Βλέπεις, παντού χαρούμενα γελαστά πρόσωπα. Κι όμως όλοι έχουν τα προβλήματά τους. Ποτέ δεν λείπουν τα προβλήματα από τη ζωή. Όμως αυτοί έμαθαν να τα ξεπερνούν με το χαμόγελο. Και οι άνθρωποι που χαμογελούν δεν μισούν, Μακ. Ούτε και αυτούς που κάποτε μπορεί να τους έβλαψα. Ούτε και αυτούς. Να, παράδειγμα, η κυρία Μάρτζορι Σμιθ. Την ξέρεις δα καλά, την κυρία Σμιθ? Είχε έρθει πριν λίγες ώρες στο μαγαζί σου και με δάκρυα στα μάτια σε παρακαλούσε να τη βοηθήσεις για κάποιο μικρό χρέος που σου είχε. Και εσύ της αρνήθηκες, παίρνοντάς της και την τελευταία της πένα και αφήνοντάς τα παιδιά της μυστικά. Κι όμως αυτή η γυναίκα ξέχασε σχεδόν αμέσως το φερσιμό σου, σε βγήκε από το μαγαζί σου. Δεν σου κράτησε κακία, δεν σε μίσησε. Κι άκου την. Πάμε πιο κοντά. Έλα. Σταφυδόψωμο, φρέσκο σταφυδόψωμο! Καλά Χριστούγεννα, κυρία Σμιθ! Καλά Χριστούγεννα, κύριε Κίγκαν. Πώς είστε? Δόξασε ο Θεός, κυρία Σμιθ. Καλά, πολύ καλά. Εσείς? Δεν έχω παράπονο και δοξάζω το Θεό. Τα παιδιά μου είναι καλά στην υγειά τους. Τι άλλο θέλω? Κι έτσι και ξεπουλήσω, τότε ποιος τη χάρη μου. Στο γέρο Τζον με περιμένει μια γαλοπούλα. Να! Απόψε θα έχω πανηγύρι στο φτωχικό μου. Και πόσο κοστίζει το ψωμί?
4 πένες το ένα. Ορίστε λοιπόν μια λίρα και ξεπουλήσατε. Όμως κύριε Κίγκαν. Μα το χρειάζομαι. Το ψωμί πάντα χρειάζεται στο σπίτι. Χρόνια πολλά κυρία Σμιθ και σας ευχαριστώ. Με βγάλατε από μεγάλο κόπο. Πού να τρέχα τώρα για ψωμιά. Κυρία Σμιθ, είναι αλήθεια ότι είχατε κάποια προβλήματα με τον κύριο Μακ Ντακ? Ναι. Εγώ δηλαδή είχα κάποιο πρόβλημα. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι εντάξει στη συμφωνία μας. Τη μεριά του πάλι ο κύριος Μακ Ντακ ήταν όπως πάντα αυστηρός ή καλύτερα τυπικός. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αυτή είναι η δουλειά του και επέμενε. Τελικά όλα τακτοποιήθηκαν, δόξα τω Θεώ. Δεν έχω παράπονο από κανέναν. Χαίρομαι που τα ακούω, κυρία Σμιθ. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, κύριε Κίγκαν. Κατάλαβες? Ναι. Είναι όλα τόσο απλά. Οι άνθρωποι εύκολα ξεχνούν και πιο εύκολα συγχωρούν. Πίστεψε κι εσύ στους ανθρώπους. Πίστεψε στη ζωή και τότε σίγουρα θα λυτρωθείς. Έλα εδώ, θα σου δείξω ακόμα κάτι. Μπορεί αυτό να σε βοηθήσει ακόμα πιο πολύ να καταλάβεις, να σωθείς, να ζήσεις κι εσύ σαν άνθρωπος. Τι είναι εδώ? Το σπίτι του κυρίου Ντρέικ, του υπαλλήλου σου. Εδώ μένει? Ναι, πάμε μέσα. Δεν θέλω να με δει. Δεν θα σε δει, έλα. Με ενδιαφέρει ο κύριος Ντρέικ. Σε ενδιαφέρει, είναι ο υπαλλήλός σου. Ζει κοντά σου 30 χρόνια και εσύ ποτέ δεν τον είδε σαν άνθρωπο. 30 χρόνια τον περιφρονείς και ακόμα πιστεύεις ότι είσαι μισή. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι. Κι όμως κάθε πρωί και κάθε βράδυ όλα αυτά τα χρόνια σε χαιρετάει πάντα με το χαμόγελο. Από ανάγκη. Έτσι νομίζεις? Είμαι σίγουρος. Τότε λοιπόν έλα να δεις ένα σου ακόμα λάθος. Τζίμι, αυτό που είπες θα αρέσει πολύ στον πατερούλη. Στην Καρολίνα όμως δεν άρεσε, δεν γέλασε καθόλου. Δεν το ξέρεις καλέ μου Τζιμ, πως έχω ένα φοβερό πονόδεντο. Ναι αδελφούλα μου, και στενοχωριέμαι που υποφέρεις. Όχι Τζιμ, δεν υποφέρω, αλλά με έχει εκνευρίσει κάπως. Μα, στο είπα τόσες φορές Καρολίνα να σου στάξω τόσο δάγαρο φαλόλαδο, εσύ όμως δεν θέλεις. Μην παραπονιέσαι λοιπόν. Μα δεν παραπονιέμαι μητέρα, απλώς έλεγα στον Τζιμ ότι πονάω λίγο. Μητέρα. Ναι αγόρι μου. Κρυώνω. Να ρίξω δύο ξύλα στη φωτιά, αγόρι μου. Καρολίνα! Ναι, μητέρα! Τύλιξε με το σάλι μου τον Τζιμ. Όχι, όχι, μητέρα, γιατί τότε θα κρυώνεις εσύ. Όχι, αγόρι μου, εγώ δεν κρυώνω. Έπειτα έχω να κάνω τόσες δουλειές. Και αυτό το σάλι με εμποδίζει συνεχώς. Έτσι είναι, Τζιμ. Έχει δίκιο, μητέρα. Έλα. Έτσι, μπράβο. Γιατί αργεί ο πατέρας? Κάποια δουλειά θα του έτυχε. Μπορεί ακόμα και ο κύριος Μακτάκ να τον πνιγεί σε καμιά ταβέρνα να τον κεράσει για τα χρόνια πολλά. Τα συνηθίζει κάτι τέτοιο ο κύριος Μακτάκ. Τον αγαπάει, ξέρεις πολύ τον πατέρα. Καρολίνα! Ναι, μητέρα! Έλα να βάλουμε τη χύτρα στη φωτιά. Πρέπει να ζεμακίσω νερό για τη γαλοπούλα. Ναι, μητέρα! Μητέρα? Ναι. Ο Τζιμ έχει πάλι πυρετό. Μίλα πιο σιγά. Μα βοήθησε με λοιπόν, Καρολίνα! Γιατί αργεί ο πατέρας σου? Θα πήγε πάλι να δουλέψει τα κρέατα. Στην αγορά ξεφορτώνουν συνεχώς. Ο Θεός να μας τον έχει γερό. Μην κλείς Καρολίνα, θα σε δει ο Τζιμ. Καρολίνα! Ναι Τζιμ! Έλα εδώ. Μια στιγμή Τζιμ, δεν βλέπω μπροστά μου. Ο καπνός με στράβωσε. Πώς είσαι Τζιμ? Κρυώνω μητέρα. Θα ανεβεί κι άλλο πυρετό. Γίνα σιγά Καρολίνα. Θεέ μου, βοήθησέ τον, λυπήσου μας. Πνεύμα του Μακ Νοέλ, πες μου, θα ζήσει ο μικρός Τζιμ? Φοβάμαι πως όχι. Δεν θα ζήσει αν δεν βρεθεί κάποιος να τον βοηθήσει. Ίσως αυτά είναι τα τελευταία Χριστούγεννα του Τζιμ Ντρέικ. Και αυτό το ξέρουν όλοι στο σπίτι του. Ο πατέρας! Τζιμ! Έρχεται ο πατέρας! Ναι, τον
λάψα που τραγουδάει. Έλα, έλα, μικρέ μου, Τζιμ. Σήκω, σήκω να τον υποδεχτούμε. Ναι, Τζιμ, θα σταθούμε εδώ γύρω στην πολυθρόνα και τρεις. Έλα, 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 σήκω. Έλα, 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 έλα. Με στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους μας. Α, Τζιμι, και να ξέρεις τι σου έφερε ο γεροπατέρα σου. Μια ωραία γαλοπούλα. Γιουπί, το βρήκες αυτό είναι. Σας το έλεγα εγώ, κυρίες μου, σας το έλεγα ότι ο Τζιμ θα γίνει το εξυπνότερο παιδί στην πόλη. Να τον ακούτε το γερο Ντρέικ, ξέρει καλά τι λέει. Μπράβο Τζιμ, μπράβο, αυτό θα πει μυαλό μια φορά. Σύμφωνοι. Έλα, 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 έλα τώρα στην αγκαλιά του γεροπατέρα σου να τον ξεκουράσεις. Έλα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, κυρία Ντρέικ, τι καλά θα μας κεράσεις μέρα που είναι. Από μια κούπα τσάι και ένα κομμάτι νόστιμο κέικ που έφτιαξε η Καρολίνα. Τσάι με κέικ, αυτό είναι κέρασμα μια φορά. Πάπα, πάπα, τι ωραία γαλοπούλα. Συμφωνείς και εσύ, Καρολίνα. Την καλύτερη πήρα, την καλύτερη. Την είχε ο πονηρός ο έμπορος κατά μεσή στη βιτρίνα του. Τη βλέπω το λοιπόν και του φωνάζω. Τζόναθαν, αυτή θέλω. Αυτή είναι για τη βιτρίνα, δεν την πουλάω, μου λέει. Τζόναθαν, του λέω, ή μου τη δίνεις ή μπαίνω μέσα στη βιτρίνα και την παίρνω εγώ. Μη στάσου, μου φωνάζει, στάσου, θα στη δώσω. Και έτσι ψώνισα την καλύτερη γαλοπούλα της αγοράς. Αυτή νομίζετε, κυρίες μου, ότι θα έφερα στο Τζίμι μου δεύτερο πράγμα, ε. Ένας είναι ο Τζίμι Ντρέικ, ο γιος μου, ζήτω. Τζιμάκο. Και δεν μου λες, για να έχουμε καλό ρώτημα, ναι, ρε Ντρέικ, πώς πέρασε σήμερα τη μέρα σου? Περιμένοντας από το πρωί να γυρίσεις. Ήρθε και ο Εφημέριας και του κράτησε συντροφιά όσο έλειπα εγώ στην κυρία Κίγκαν. Μπράβο του, να μην ξεχάσω αύριο μετά τη λειτουργία να τον ευχαριστήσω. Και η κόρη μου, η Δεσποινής Ντρέικ. Μια χαρά, πατέρα. Σήμερα δεν είχαμε πολλή δουλειά. Οι παραγγελίες, βλέπεις, είχαν φύγει από χτες και προχτές. Έλα, γόρη μου. Γεια μου. Έλα, παιδί μου. Έλα. Πατέρα, βοήθησέ με. Νιώθω πολύ κουρασμένος. Έλα, παιδί μου, έλα να σε βάλω στο κρεβάτι σου. Έλα, να τον βάλουμε στο κρεβάτι. Σιγά, σιγά. Πνεύμα του Μακνουέλ, μ' ακούς? Είμαι δίπλα σου, Μακτάκ. Θέλω να φύγω. Δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Μέσα σε αυτό το σπίτι έχεις ακόμα να δεις και να μάθεις πολλά. Είναι πολύ άσχημα το παιδί, Ντρέικ. Δεν θέλω να φύγει, αδερφούλερα. Έλα, ησύχασε, Καρολίνα, ησύχασε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ο Θεός θα μας λυπηθεί. Ψήθηκε στον πυρετό όλη τη μέρα σήμερα. Ναι. Του δώσα γιατρικό. Σε λίγο θα συνέλθει. Μπρος. Μπρος, σκουπίστε τα μάτια σας. Ελάτε. Δεν πρέπει να είμαστε έτσι το παιδί. Να γελάτε, ακούτε, να γελάτε. Να το, δεν σας το έλεγα, συνέρχεται. Γέλιο. Εσύ μαντρά, κάλαντα, με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Τι χαμπάρια, Τζίμε. Δεν έχεις παράπονο, σου κάναμε ησυχία, έτσι. Κοιμήθηκα λίγο και τώρα νιώθω καλύτερα. Μα και βέβαια θα είσαι καλύτερα, Τζιμ. Τι καμαρώνετε, κυρίες μου, γρήγορα το τραπέζι. Ο μικρός Τζιμ θα κόψει τη γαλοπούλα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας. Έτοιμο, Τζιμ. Στο τραπέζι, γρήγορα. Μα μια στιγμή να το στρώσω πρώτα. Σιδέρωσα το καλό τραπέζο μάγκυλο. Βγάλε πυρούνια, Καρολίνα. Ναι, μητέρα. Στον δρόμο αγόρασα και λουλούδια, τα είχαν φτηνά. Και ποτήρια για κρασί. Μου τι τραπέζι θα στρώσουμε απόψε. Α, το είχα υποσχεθεί στο μικρό μου Τζιμ. Εμπρός στη θέση σας. Η σούπα τρώγεται καυτή. Έλα, Τζιμ, έλα, πάμε, ας αρχίσουμε. Μια στιγμή. Καλά Χριστούγεννα, αγαπημένη μου. Και ο Θεός να μας έχει καλά. Να γιορτάσουμε και του χρόνου όλοι μαζί. Χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και του χρόνου, πατέρα. Και του χρόνου. Ο Θεός να μας ευλογεί. Ναι. Ο Θεός να μας έχει καλά. Αγαπημένοι μου, θέλω να κάνουμε όλοι μια ευχή για το φτωχό εκείνο άνθρωπο, τον κύριο Μακτάκ, τ' αφεντικό μου. Τι λες εκεί, τον κύριο Μακτάκ φτωχό? Αν ψάξεις το πουγγί του θα βρεις τον ιδρώτα και την αγωνία όλων των φτωχών της μικρής μας πόλης. Άννα, πώς μιλάς έτσι για τον άνθρωπο που μας δίνει ψωμί και τρώμε? Δουλεύεις. Και δουλεύει σκληρά στη δουλειά του.
Και όλοι το ξέρουν πως δεν σε πληρώνει αυτό που πρέπει. Σε παρακαλώ, Άννα. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για τέτοιες συζητήσεις. Και ακόμα μην ξεχνάς πόσο υποχρεωμένοι είμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξεχνώ τίποτα. Σου δάνεισε χρήματα όταν πρωτοαρρώστησε ο μικρός μας Τζιμ. Και εσύ όμως του τα έδωσες πίσω και με μεγάλο τόκο. Μα δεν είχες την απέτηση, φαντάζομαι, να μας τα χαρίσει, ε? Τέλος πάντων. Σήμερα σας ζητώ να πιούμε όλοι στην υγειά του. Ο Μακ Ντακ δεν είναι κακός άνθρωπος. Αγαπάει μόνο λίγο περισσότερο το χρήμα. Και εξαιτίας του υποφέρει. Εξαιτίας του υποφέρουμε όλοι οι άλλοι. Όχι όμως αυτός. Θα ήθελα να ξέρω τι τα κάνει τα λεφτά. Τα κρύβει, αγαπητή μου. Έτσι του αρέσει. Έτσι νιώθει το χρήμα. Κι ίσως γι' αυτό να είναι και ο πιο φτωχός από όλους μας. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, φίλοι μου, όταν έχεις λεφτά και φοβάσαι να τα ξοδέψεις, τότε είσαι πιο φτωχός και από τους φτωχότερους. Ελάτε. Ας πιούμε λοιπόν στην υγειά του. Στην υγειά του. Στην υγεία του κυρίου Μακ Ντακ. Στην υγεία. Και τώρα, ο Θεός σας ευλογήσει το τραπέζι μας. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, πατέρα. Έλα, χρόνια πολλά. Γεια. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Καρολίνα. Έλα, Άννα. Έλα. Έλα, τι μακού. Έλα, αγόρι μου. Καρολίνα. Έλα, χρόνια μου. Πάμε να φύγουμε, μα. Σε παρακαλώ, πνεύμα. Μείνε λίγο ακόμα. Δεν μπορώ. Ο χρόνος τρέχει γρήγορα για μένα. Και έχω ακόμα να σου δείξω πολλά. Θέλω να μιλήσω στο μικρό Τζιμ. Θέλω να μείνω εδώ. Όχι τώρα. Τώρα και να μιλήσεις δεν θα σε ακούσει κανείς. Δεν θα σε δει κανείς. Είναι ανάγκη. Τότε μπορείς να έρθεις μόνος σου. Αφού φύγω από κοντά σου εγώ. Τώρα πάμε. Και ο μικρό Τζιμ, τι θα γίνει ο Τζιμ? Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Πάμε. Πνεύμα του Μακρουέλ, άφησέ με πια μόνο μου. Δεν πρέπει. Είναι απαραίτητο να δούμε και σήμερα όλα τα πρόσωπα που είδαμε ταξιδεύοντας στα περασμένα χρόνια. Μη με βασανίζεις άλλο, σε παρακαλώ. Ντρέπομαι για ό,τι έκανα. Αν πραγματικά νιώθεις ντροπή, αν πραγματικά νιώθεις την ανάγκη της μετάνοιας, ετοιμάσου να πονέσεις πολύ. Πρέπει να γευτείς εσύ τώρα την πίκρα και τον πόνο που σκορπούσες πριν στους ανθρώπους, αν θες να λυτρωθείς. Φτάσαμε. Τι είναι εδώ? Κοίταξε από το παράθυρο μέσα στο δωμάτιο και θα δεις. Πλησίασε. Μη διστάζεις. Δεν βλέπω σχεδόν τίποτα. Τα τζάμια είναι θαμπά και δεν μπορώ να δω. Προσπάθησε και θα δεις. Ναι. Τώρα αρχίζω κάτι να ξεχωρίζω. Είναι ένα πλούσιο δωμάτιο. Είναι στολισμένο για τη γιορτή. Πολύχρωμα κεριά καίνε σε αστραφτερά κυροπήγια. Λουλούδια σε όμορφα βάζα. Στο τζάκι κοντά κάθονται ένας άντρας και μια γυναίκα. Μιλάνε. Όμως δεν ακούω τι λένε. Ούτε μπορώ να δω τα πρόσωπά τους. Ποιοι είναι? Θα σε βοηθήσω να τους δεις. Έλμα. Έλμα. Ναι, Τζο. Έλα κοντά μου. Ναι, Τζο. Αγάπη μου, σήμερα κλείνουμε 20 χρόνια παντρεμένοι. 20 ευτυχισμένα χρόνια. Άνοιξε αυτό το κουτάκι. Τζο, τι έκανες πάλι? Όχι αυτό που θα ήθελα να κάνω για σένα, αγαπημένη μου Έλμα. Λοιπόν, παντρεμένη τόσα χρόνια και πίστεψέ με, κάθε μέρα νιώθω την αγάπη μου να μεγαλώνει όλο και πιο πολύ για σένα. Είναι φορές που λέω, ως εδώ Τζο,
Τώρα πια και να θες δεν μπορείς. Δεν γίνεται να την αγαπήσεις περισσότερο. Κι όμως, ύστερα από λίγο, μετά από ένα σου λόγο ή ένα σου βλέμμα, νιώθω να σ' αγαπάω πιο πολύ. Και νιώθω υπέροχα καθώς ανακαλύπτω πόσο μεγάλα περιθώρια για αγάπη κρύβει μέσα του άνθρωπος. Καλέ μου, Τζο. Σ' αγαπάω, Έλμα. Πρέπει να με πιστέψεις. Μα ναι, Τζο, σε πιστεύω. Σε πίστεψα από την πρώτη στιγμή που μου το πες. Τότε που, απελπισμένη, πληγωμένη από το δειλό φέρσιμο εκείνο, είχα χάσει σχεδόν την πίστη μου για τους ανθρώπους. Και ήρθες εσύ και μου είπες απλά, τίμια, ανθρώπινα. Σ' αγαπώ, Έλμα. Σ' αγαπώ και θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Έτσι σου είπα τότε. Είμαι φτωχός και δεν μπορώ να σου υποσχεθώ σίγουρα μια άνετη ζωή. Μπορώ όμως να σου υποσχεθώ μια ευτυχισμένη ζωή. Και με έκανες πραγματικά ευτυχισμένη, Τζο. Και σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, Τζο. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ. Πνεύμα του Μακνόελ, λυπήσουμε. Φτάνει πια. Τελειώνουμε. Μια συνάντηση ακόμα και τελειώνουμε. Έλα. Φτάσαμε. Το θυμάσαι αυτό το σπίτι? Είχαμε ζήσει εδώ μέσα κάποια Χριστούγεννα πριν από 5 περίπου χρόνια. Ήταν τότε που ο νηψιός σου ο Τόμ, αβοήθητος από σένα, αναγκάστηκε να πουλήσει το παλτό του για να αγοράσει τα φάρμακα της Έλεν. Τη θυμάσαι την Έλεν? Τότε ήταν πολύ άρρωστη. Ο Τόμ όμως, δουλεύοντας σκληρά μέρα νύχτα, τη γιάτρεψε και μετά την παντρεύτηκε. Και τώρα, κοίτα. Δεν μπορώ να δω. Είμαστε πάνω στη στέγη και δεν μπορώ να δω. Θα μπούμε μέσα. Από πού? Απ' την καμινάδα. Το τζάκι όμως είναι αναμένο στο σπίτι. Μη φοβάσαι. Θα σε περάσω μέσα απ' τη φωτιά για να δεις. Έλα. Λοιπόν, φίλοι μου, πιστέψτε με, αν και έχουν περάσει 5 χρόνια την τελευταία φορά που μίλησα μαζί του, εντούτοις δεν μπόρεσε να βρω ούτε μια μικρή διαφορά πάνω στο χαρακτήρα του. Α, και σήμερα το βράδυ, όπως και εκείνο το βράδυ, της παραμονής, ο θείος Μάκ ήταν το ίδιο ψυχρός και εχθρικός μαζί μου. Θείε μου, του λέω, καλά Χριστούγεννα. Μάλιστα, οι ευχές μας λείπανε. Τι είπα να πει καλά Χριστούγεννα, μου απαντά, ε? Μια μέρα σαν όλες τις άλλες είναι. Θείε μου, του λέω, τα Χριστούγεννα είναι μέρα αγάπης, χαράς. Ναι, μεγάλης χαράς, μου λέει, αφού έτσι βρίσκουν την ευκαιρία μερικοί επιτίδη για να με πληρώσουν. Πόσο τον λυπάμαι στα αλήθεια. Όχι, μα την πίστη μου, Τόμ. Πώς είναι δυνατόν να λυπάσαι τον άνθρωπο που σου φέρτηκε τόσο σκληρά? Τον άνθρωπο που σε εγκατέλειψε σαν έχασες τη μάνα σου για να μην δώσει ένα πιάτο φαΐ. Φίλε Μακλέιν, πίστεψέ με. Και εσείς, φίλοι μου, ο θείος Μακ εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Όλοι οι άνθρωποι και πάντοτε είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι κάνουμε. Ο θείος Μακ δεν είναι υπεύθυνος για ό,τι κάνει από τότε που το πάθος του για το χρήμα κυρίεψε την ψυχή του. Ένα πάθος που με τον καιρό πήρε τις διαστάσεις της πιο βασανιστικής αρρώστιας. Ναι, γιατί είμαι σίγουρος ότι περισσότερο από όλους εμάς τους φτωχούς με τις τόσες ανάγκες υποφέρει αυτός, ο πλούσιος. Το χρήμα πια έπαψε να δίνει στο θείο Μακ τη χαρά της άνεσης και της ευημερίας και του έχει γίνει άγχος, στέρηση και δυστυχία. Τι κι αν αυτός μόνος του έχει περισσότερα από όσα έχουμε όλοι μαζί στη μικρή μας πόλη, όταν τρέμει να ξοδέψει έστω και μια πένα ακόμα για τον εαυτό του. Ναι, ναι, τον λυπάμαι το θείο Μακ και θα ήθελα αν ήταν μπορετό να τον βοηθήσω. Όμως δεν με αφήνει, δεν με αφήνει καν να τον πλησιάσω. Και όταν με βλέπει, τον κυριεύει αγωνία και ένας περίεργος φόβος. Και ησυχάζει, είμαι σίγουρος γι' αυτό, μόνο όταν βγω από το μαγαζί του. Και ούτε θα σε αφήσει ποτέ να τον πλησιάσεις. Μα γιατί? Γιατί νομίζει πως περιμένεις να τον κληρονομήσεις. Πως περιμένεις να πεθάνει.
γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπούν χωρίς κανένα συμφέρον, αλλά μόνο και μόνο γιατί είναι άνθρωποι. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ας μην μιλάμε πια για το θείο Μακ. Μου κάνει κακό. Είναι αδερφός της Μακαρίτσας, της μητέρας μου και ο μοναδικός συγγενής μου. Λοιπόν, ήθελα να ξέρω τι θα έκανε ο Μακ Ντακ αν άκουγε τον Ντόμ να μιλάει έτσι για αυτόν. Ε, τι λες, Μακ λέει. Αχ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, φτάνει πια. Μην μιλάτε έτσι για αυτόν. Για μένα και τον Ντόμ, ο θείος Μακ είναι πάντα ένα αγαπητό μας πρόσωπο. Το μόνο που θα θέλαμε είναι να μάθει ότι τον αγαπάμε όχι για τα λεφτά του, αλλά γιατί είναι θείος μας. Και θα θέλαμε να τον είχαμε και απόψε, αλλά και κάθε μέρα κοντά μας. Λοιπόν, είσαι χρυσή καρδιά, Έλεν. Όταν μάλιστα σκεφτεί κανείς πώς σου φέρθηκε τότε στην αρρώστια σου, θα ξαφνιαστεί να σ' ακούσει να μιλάς για τον Μακ Ντακ έτσι. Μπράβο σας. Εγώ πάντως, και να με συμπαθάτε, στη θέση σας θα τον είχα ξεγράψει. Δεν θα ήθελα να ξέρω ούτε αν ζει, ούτε αν πέθανε. Μακ Ντακ, εδώ τελειώσαμε. Ελπίζω να σε βοήθησα αρκετά. Ναι. Απόψε για πρώτη φορά είδα τη ζωή. Γνώρισα τον άνθρωπο. Πες μου, πνεύμα, ποια θα είναι η συνέχεια? Δεν μπορείς να τη φανταστείς? Φοβάμαι να τη φανταστώ. Έμαθα για το χτες και πόνεσα. Έζησα το σήμερα και ντράπηκα. Και τώρα δεν έχω τη δύναμη να σκεφτώ το αύριο. Φοβάμαι. Δεν πρέπει να φοβάσαι. Αν πράγματι νιώθεις όπως λες, δεν πρέπει να φοβάσαι. Τι πρέπει να κάνω? Προσπάθησε να σωθείς. Πώς? Αυτό βρες το μόνο σου. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω άλλο εγώ. Μα εσύ ξέρεις. Και εσύ ξέρεις. Τώρα πια γνωρίζεις. Χρησιμοποίησε τη γνώση αυτής της νύχτας για να σωθείς. Να σωθείς από το αδυσόπιτο χτύπημα που η ίδια η ζωή σου ετοιμάζει και που έρχεται κατά πάνω σου με ταχύτητα κεραυνού. Προσπάθησε. Έχεις ακόμα λίγο καιρό στη διάθεσή σου. Προσπάθησε. Μη φεύγεις, πνεύμα του Μακ Νοέλ. Σε χρειάζομαι. Δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Θα ξανάρθεις? Δεν με χρειάζεσαι πια. Είναι τόσα πολλά που θέλω να μάθω ακόμα. Γύρνα κοντά στους ανθρώπους, Μακ Ντακ. Σ' αυτούς που περιφρόνησες. Σ' αυτούς που αδίκησες. Και θα μάθεις εκεί ό,τι χρειάζεσαι. Εγώ δεν μπορώ πια να κάνω τίποτα άλλο για σένα. Αντίο, Μακ. Γύρισέ με, σε παρακαλώ, στην κάμαρά μου. Μα είσαι κιόλας στην κάμαρά σου. Κοίταξε γύρω σου. Ναι, έχεις δίκιο. Είμαι τόσο κουρασμένος. Τα μάτια μου κλείνουν. Σε λίγο θα σε ολότελα καλά. Αντίο, Μακ Ντακ. Μη μ' αφήνεις, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ. Με το σβήσιμο του τελευταίου αστεριού πρέπει να έχω φύγει από την ανθρώπινη σφαίρα. Αυτός είναι ο αξεπέραστος νόμος του άλλου κόσμου. Πνεύμα, μη με εγκαταλείπεις. Άφησέ με. Σε παρακαλώ, πάψε να με καλείς. Είμαι κιόλας μακριά σου. Πρέπει να προφτάσω τα αστέρια. Τα αστέρια. Έτσι χάθηκε το πνεύμα του Μακαρίτη του Μακ Νοέλ εκείνη τη νύχτα. Ενώ μάταια ο γέρο Μακ Ντακ το παρακαλούσε να μείνει. Όμως τα πνεύματα δεν υπακούουν στις φωνές του επάνω κόσμου. Δεν συγκινούνται από τον ανθρώπινο πόνο και την απελπισία. Ακούνε μόνο στους δικούς τους τους νόμους, τους νόμους του Άδη. Έτσι, μόνος τώρα ο γέρο Μακ Ντακ
πάσχιζε να ξαναβρει το χαμένο εαυτό του. Άδικα όμως, γιατί όσο και αν το ήθελε, όσο και αν επέμενε, δεν μπορούσε να ξεφύγει από τα πρόσωπα που είχε συναντήσει πριν λίγο στο μεγάλο ταξίδι του χτες. Μορφές που τώρα έρχονταν και τα ξανάρχονταν στο νου του ασταμάτητα. Η Έλμα, ο Τόμ, ο μικρός Τζιμ, η Μάρτζορι Σμιθ και ακόμα το μικρό παιδί που δεν το άφησε να τελειώσει το χριστουγεννιάτικο τραγούδι στην πόρτα του μαγαζιού του. Ύστερα είδε τη ζωή του, τη μοναχική και άχαρη ζωή του, και η αγωνία του πάγωσε την ψυχή. «Άχρηστη, άχρηστη ζωή», φώναξε, και άκουσε τη φωνή του να σκίζει τη σιωπή, ξερή, παγερή, εφιαλτική. Και τότε ο νους του έτρεξε στο αύριο, στο τέλος. Ποιο θα ήταν άραγε το τέλος του μέσα στην ερημιά που ζούσε? Σκληρό, βασανιστικό, χωρίς έστω και λίγη από την ανθρώπινη ζεστασιά που είχε γνωρίσει πριν λίγο. Την άχτηκε απάνω με αγωνία, λες για να διώξει από το κορμί του κάτι που έρποντας γύρευε να του πνίξει την ανάσα. Έτρεξε στο παράθυρο, το άνοιξε και... Μ' ακούει κανείς? Δεν μ' ακούτε? Κανείς? Σιωπή. Από παντού σιωπή. Μιλήστε μου λοιπόν. Ας μου μιλήσει κάποιος. Σας συμβαίνει τίποτα, κύριε Μακντάκ? Ποιος είσαι εσύ? Ο γειτονάς σας, ο Κρις. Δεν με θυμόσαστε? Πριν λίγες ώρες ήρθα στο μαγαζί να σας πω τα κάλαντα και εσύ... Κρις, αγόρι μου. Απόψε είναι Χριστούγεννα, ε? Μα βέβαια, κύριε Μακντάκ. Όλος ο κόσμος το ξέρει αυτό. Και δεν μου λες, Κρις, είναι αλήθεια ότι τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι αλλάζουν δώρα μεταξύ τους? Αυτό πια κι αν είναι αλήθεια. Τότε, Κρις, δέξου από μένα αυτό. Χριστέ μου, μια χρυσή λίρα. Μου τη δίνετε στα αλήθεια, κύριε Μακντάκ? Μα είναι κιόλας δική σου, αγόρι μου. Κι εγώ τι να σας χαρίσω εγώ? Μα τι καλύτερο από μια ευχή? Ο Θεός να σας ευλογεί, κύριε Μακντάκ. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα, Κρις! Καλά Χριστούγεννα! Και χρόνια πολλά! Και τώρα... Τώρα, γέρο Μακ, γρήγορα να προφτάσεις. Έχεις να κάνεις τόσα πολλά πριν ακόμα ξημερώσει. Και πρώτα-πρώτα... Κύριε Ντρέικ, κύριε Ντρέικ! Ποιος είναι? Εγώ κύριε Ντρέικ, εγώ, ο... Θεέ μου, ο κύριος Μακντάκ, περάστε, ορίστε. Κύριε Ντρέικ, ήρθα να σας ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ίσως βέβαια να είναι κάπως δυσάρεστο για σας, όμως είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Μήπως εννοείτε ότι... Δηλαδή μήπως θέλετε να πείτε ότι... Σας απολύω, κύριε Ντρέικ. Λυπάμαι. Μ' απολύετε? Θεέ μου, μικρέ μου Τζιμ. Μα ακριβώς γι' αυτόν πρόκειται. Για το μικρό σου Τζιμ. Έχει ανάγκη ο Τζιμ να σε βλέπει πιο συχνά. Και όχι από νύχτα σε νύχτα. Γι' αυτό ορίστε, κύριε Ντρέικ, είναι μία εντολή που σας δίνει το δικαίωμα να σηκώνετε από το λογαριασμό μου 1000 λίρες το χρόνο. Αυτό όμως μέχρι που να γίνει ολότελα καλά ο μικρός Τζιμ. Τους γιατρούς θα τους αναλάβω εγώ. Όμως, κύριε Ντρέικ, σας προειδοποιώ. Μέσα σε αυτά τα λεφτά έχω υπολογίσει και ένα γεύμα που θα παίρνω μαζί σας κάθε Κυριακή. Και τώρα σας χαιρετώ. Κύριε Μακ. Μπορείς να μου ευχηθείς καλά Χριστούγεννα που να πάρει ευχή να πάρει. Ο Θεός να σας ευλογεί, κύριε. Ο Θεός να σας ευλογεί. Τζιμ! Καρολίνα! Άννα! Καλά Χριστούγεννα, μικρέ μου Τζιμ. Και σου υπόσχομαι να γίνεις γρήγορα καλά. Φίλοι μου, καλά Χριστούγεννα. Θείε μου εσείς? Ναι, Τόμ, εγώ. Με κάλεσες, αν δεν κάνω λάθος. Μα ναι, θείε μου, ναι. Καλώς ήρθες στο σπίτι μου.
Έλεν, χρόνια πολλά, παιδί μου. Καλά Χριστούγεννα, θείε. Είσαι καλά, Έλεν? Ναι, θείε μου, τώρα είμαι εντελώς καλά. Τα κλειδιά μου. Ορίστε, θείε μου, πάρτε τα. Εγώ, τι να τα κάνω? Δεν μου χρειάζονται πια. Μα είναι τα κλειδιά του μαγαζιού σας, θείε. Τόμ, δεν έχω πια μαγαζί. Αυτά τα κλειδιά είναι του δικού σου μαγαζίου. Μόνο ψάξε να βρεις υπάλληλο. Ο κύριος Ντρέικ απολύθηκε. Για το όνομα του Θεού. Και το παιδί του πώς θα το ζήσει? Εσύ σιδερά να κοιτάς τη δουλειά σου. Κατάλαβες, Έλεν, Έλεν? Πάρε, παιδί μου, αυτό. Τι είναι αυτό, θείο? Το έθιμο, παιδί μου, η γαλοπούλα. Α, εδώ είσαστε, κύριε Κίνγκαν. Καλησπέρα σας, κύριε Μακντάκ. Αν έχετε αποδείξεις του Εράνου επάνω σας, γράψτε με γι' αυτό το ποσό. Κύριε Μακντάκ, είναι πολλά τα λεφτά. Έλεγχο, να κάνετε μόνο στην τσέπη σας, κύριε Κίνγκαν. Και τώρα, φίλοι μου, με συγχωρείτε. Πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Μα θα φύγεις, θείε μου. Ναι, ναι, Τόμ, έχω να τελειώσω κάποια δουλειά. Αλήθεια, η κυρία Μάρτζορι Σμιθ κάπου εδώ κοντά δεν μένει? Μα ναι, θείε μου, λίγα μέτρα πιο κάτω από εδώ. Πρέπει να την επισκεφτώ. Κάτι ξέχασα να της δώσω χτες που πέρασε από το μαγαζί μου. Πρέπει να της το επιστρέψω. Θα σας δω αργότερα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, θείε. Ο θείος Μακντάκ εκείνη τη νύχτα επισκέφτηκε πολλά σπίτια στη μικρή μας πόλη και από το κάθε σπίτι έφευγε πνιγμένος στις ευχές. Έτσι, σαν τέλειωσε όλες τις δουλειές του, βγήκε χαρούμενος στους δρόμους. Σήκωσε το κεφάλι του ψηλά από τους ώμους, έβαλε τα χέρια του πίσω από τη μέση και είδε μπροστά του τη μικρή μας πόλη να του χαμογέλα. Χαμογέλασε κι αυτός, για πρώτη φορά, και ένιωσε ευτυχισμένος για πρώτη φορά και ευχήθηκε σε έναν άγνωστο στο δρόμο για πρώτη φορά. Καλά Χριστούγεννα, φίλε μου, καλά Χριστούγεννα. Αυτά έγιναν την παραμονή των Χριστουγέννων του 1870 στη μικρή μας πόλη. Και παρόλο που το χιόνι εκείνη τη μέρα έπεφτε από το πρωί, ο γέρο